Παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα ο κύριος Χοβή Κασαπιάν από την Αρμενική Εθνική Επιτροπή, το παράρτημα της Θεσσαλονίκης. Παρασιολογιότατε, αγαπητέ Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συμπατριώτες μας Πόντι, οι δύο λαοί μας, Έλληνες και Αρμένοι, συνδεθήκαμε πολιτιστικά κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας μας. Μια ιστορία με λαμπρές σελίδες πολιτιστικής δημιουργίας, ένδοξων στιγμών, αλλά και μεγάλων τραγωδιών που μας σημάδεψαν και μας πλήγωσαν βαθιά. Η γενοκτονική πολιτική της Τουρκίας, που ξεκίνησε με την εξόντωση 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων μέσα στις πατρογονικές τους εστίες, ήταν τελικά ο προπομπός και για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ο αρμενικός λαός, στον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του 1915, είχε πάντα αμέριστο και ειλικρινή συμπαραστάτη τον ελληνικό λαό και τη φιλόξενη Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να πιστέψουμε αμφότεροι στην ιδέα της συνεργασίας των δύο εθνών μας, κάνοντας τα δίκαια αιτήματά μας να ακουστούν και τελικά να αναγκάσουν την ίδια την Τουρκία να συμφιλειωθεί με το ένοχο ιστορικό της παρελθόν. Ο αρμενικός λαός θα αγωνιστεί μέχρι την τελική δικαίωσή του, για την αναγνώριση δηλαδή της αρμενικής γενοκτονίας από την ίδια την Τουρκία και την επιστροφή των κατεχομένων εδαφών της. Ο ίδιος αυτός πολιτικός αγώνας για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού είναι και δικός μας αγώνας. Είναι υποχρέωση στη μνήμη. Είναι κάτι που οφείλουμε στους αδικοχαμένους προγόνους μας. Είναι η ιδέα της νίκης, του πολιτισμού και της ειρήνης ενάντια στη γενοκτονία, τη βία και την καταστροφή. Σήμερα, 100 χρόνια μετά τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και την συνεχή προκλητική και επικίνδυνη πολιτική της Τουρκίας, είναι αναγκαία, αν όχι επιτακτική, η στρατηγική, πολιτική, πολιτιστική συνεργασία των δύο χωρών μας και των δύο πληγωμένων, αλλά πάντα για το δίκαιο αγωνιζόμενων λαών μας. Σας ευχαριστώ πολύ.